Λοιπόν, να υποδεχτούμε τώρα μία γυναίκα η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλο σαματά. Είναι η Παυλίνα Λι. Το ξέρετε ότι η Βόρεια και η Νότια Κορέα είναι ακόμα σε εμπόλεμη κατάσταση. Τρία facts τα οποία αφορούν το στρατό στην Κορέα. Πρώτον, η Βόρεια και η Νότια Κορέα είναι ακόμα σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο λόγος είναι επειδή μετά το Κορεατικό Πόλεμο που έγινε το 1950-53, δεν υπήρξε ποτέ επίσημη υπογραφή από τις δύο χώρες για συνθήκη ειρήνης. Η Παυλίνα Λι κατάγεται από την Κορέα, αλλά ζει στην Αθήνα. Γεννήθηκε στην Ελλάδα και ενώ έχει ζήσει για λίγο στη χώρα της, βρέθηκε εδώ με την οικογένειά της όταν η μητέρα της άρχισε να εργάζεται στην πρεσβεία. Το προφίλ της στα social media που στόχο έχει να μοιραστεί μαζί μας πράγματα και καταστάσεις που συμβαίνουν στην Κορέα την έκανε γνωστή και ιδιαίτερως αγαπητή. Ξεκίνησε τυχαία η ενασχόλησή της με αυτό, καθώς το πρώτο βίντεο το έκανε για ένα διαγωνισμό. Ξέρατε ότι η Βόρεια Κορέα απένα φαίνει στα κόπανα να στο κράτος. Μου το ζητήσατε και σας μεταφέρω. Τρία περίεργα facts για τη Βόρεια Κορέα. Πρώτον, σε μερικές περιοχές της Βόρεια Κορέας είσαι αναγκασμένος να τους φαίνει μια ποσότητα κοπράνα. Ο λόγος είναι για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα κόπρανα των ανθρώπων ως λιπάσματα για καλλιέργεια. Τα παιδικά της χρόνια στην Αθήνα δεν ήταν εύκολα. Όπως λέει η ίδια, στο δημοτικό δεν με έκαναν πολύ παρέα. Δεν ήξερα τίποτα. Πάτωνα στους βαθμούς, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω, συνέχεια με κορόιδευαν, κάνοντας τη χειρονομία με τα σχιστά μάτια. Μάλιστα, μου τραγουδούσαν συνέχεια «Είσαι κινεζάκι, τρως πολύ ριζάκι». Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε εξελιχθεί, όπως μας λέει η ίδια. Αγαπάει πολύ την Ελλάδα, αλλά και τη χώρα καταγωγής της, γι' αυτό θέλει να μοιράζεται με όλους τους διαδικτυακούς της φίλους όσα δεν ξέρουμε για την Κορέα και την κουζίνα της. Παγάκια. Το ανακατεύουμε καλά. Και είναι έτοιμο. Έτοιμο λοιπόν, Παυλίνα Λι να περάσει. Καλησπέρα Παυλίνα. Καλημέρα, καλησπέρα. Από πέρσι μου έχει μείνει. Καλημέρα, καλά είσαι. Ξέρω, δεν έπρεπε να σε αγκαλιάσω. Όχι, όχι, όχι. Απλά μπερδεύω εγώ. Όχι, γιατί είχα κάνει ένα ταξίδι στην Ιαπωνία και όταν πήγα να αγκαλιάσω κάποιον που συστηθήκαμε, υπήρχε ένα πάγωμα. Δηλαδή και από εκεί κατάλαβα ότι χρειάζεται μια απόσταση. Ναι, η αλήθεια είναι πως παίρνουμε μια απόσταση και χαιρετιόμαστε από μακριά. Αλλά συγγνώμη, απλά μπερδεύουμε κάθε φορά. Δεν ξέρω να δώσω χέρι, να αγκαλιάσω. Είναι ένα πολιτισμικό χάος. Ναι, ναι. Πολύ χαίρομαι που ήρθες. Είχαμε κάνει πέρσι ένα πολύ ωραίο βίντεο. Και ήθελα να σε συναντήσω από κοντά, διότι αναφέρθηκες πολλές φορές στα βίντεο που κάνεις για την Βόρεια Κορέα και την Νότια Κορέα. Και τώρα είχαμε και τη συνάντηση του Πούτιν με τον Κιμ Γιονγκούν, ο οποίος για άλλη μια φορά μας εντυπωσίασε για το πώς προστατεύει τον εαυτό του από μικρόβια, από ανθρώπους. Ναι. Ενημερώνεσαι για το τι συμβαίνει στη Βόρεια Κορέα και στη Νότια Κορέα. Εντάξει, ό,τι ενημερώνομαι είναι ό,τι δείχνει και η τηλεόραση, έτσι, ό,τι δείχνουν οι ειδήσεις. Τα υπόλοιπα είναι πραγματικά, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάποια πράγματα. Αλλά το γεγονός, ας πούμε, ότι λες ότι ακόμα δεν υπάρχει συνθήκη ειρήνης μεταξύ των δύο κρατών, αυτό επηρεάζει τον πληθυσμό της Νότιας Κορέας. Ναι, ασφαλώς. Και είμαστε, γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στην υποχρεωτική εργασία. Όχι, στο. Συγγνώμη. Πολίτες, στο στρατό που πρέπει να μπούμε. Α, που είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό πόσα χρόνια ο στρατός? Είναι 18 μήνες τώρα. 18 δεν είναι πάρα πολύ. Εντάξει, είχαμε και εμείς 18 μήνες παλιότερα. Και... Αλλά γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δεν υπάρχει ότι κάποιος θα πάρει αναβολή ή τέλος πάντων. Οι μόνες περιπτώσεις είναι να έχει μια ασθένεια, να έχει μια παράλυση, ας πούμε. Εκεί υπάρχει εξαίρεση, αλλά γενικά μεταξύ τους, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει έλλειψη. Και κάνετε και τους καλούν κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Σωστά, σωστά. Και μετά, δηλαδή, την υπηρέτηση. Τους καλούν μία φορά κάθε χρόνο, για μία έως και τρεις μέρες, για να θυμηθούν πώς να. Πάνε και οι γυναίκες στο στρατό? Όχι, όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Α, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Δεν είναι. Οπότε δεν έχεις πάει στρατό? Όχι, δεν έχω πάει. Τι ξέρεις την έκφραση «έγινε της Κορέας»? Ποιο? Α, έγινε της Κορέας. Ναι, νομίζω έχει να κάνει με το πόλεμο, γι' αυτό το λένε αυτό. Ναι. Έχει να κάνει με τον πόλεμο, αλλά οι Έλληνες τη χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση. Ότι έγινε χαμός, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι, το ξέρεις ότι είχαμε στείλει στρατό. Ναι, βεβαίως. Mm. Οι Κορεάτες το τιμούν αυτό πάρα πολύ. Το τιμούν, ναι, Κάθε χρόνο και κάθε φορά που υπάρχει επίσημη επέτειος, τους καλούμε και σε ταξίδι στην Κορέα να δοκιμάσουν κορεατικά φαγητά, να τους δείξουν την ευγνωμοσύνη. Ακόμα και στην Ελλάδα, κάποιες κορεάτικες εταιρείες μπορούν να κάνουν και κάποιο event, έτσι, για να τους δείξουν. Για την ημέρα αυτή, γιατί νομίζω κλείνουν 70 χρόνια ακριβώς από τη λήξη του πολέμου. Σωστά. Νομίζω
είσαι πιο διαβασμένος από μένα όμως. Όχι, διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Νίκου Μπακουνάκη στη Λάιφο. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς φύγαν οι στρατιώτες. Νομίζω πήγαν γύρω στους 5.000 στρατιώτες Έλληνες. Και αυτό έγινε γιατί η Ελλάδα ακόμα δεν ανήκε στο ΝΑΤΟ, δεν είχε μπει στο ΝΑΤΟ. Και αυτό ήταν και μια κίνηση ώστε να μπορέσει να μπει στο ΝΑΤΟ. Ναι, και στείλαμε 5.000 στρατιώτες με πλοίο. Σωστά. Έγινε και μάλιστα τελετή εδώ στον άγνωστο στρατιώτη. Ο βασιλιάς Παύλος τους αποχαιρέτησε. Σωστά. Πήγανε οι στρατιώτες, πήγανε με αμερικάνικα πλοία. Ναι. Και από την πρεσβεία της Κορέας είχε έρθει και ο πρέσβης να τους τιμήσει και με ανθοδέσμη και όλα αυτά. Όπου στον πόλεμο αυτό χάθηκαν 186 νομίζω Έλληνες. Μου διαφεύγει, να σου την Είπαμε λοιπόν λίγο για την ιστορία της. Ήδη χαρακτηριστικό ότι ο Τρούμαν, ο οποίος έχει και ένα άγαλμα εδώ στην Αθήνα, που έχει δεινοπαθήσει πάρα πολλές φορές, είχε πει ότι η Κορέα είναι σαν την Ελλάδα της Ασίας. Ναι, νομίζω έχουμε αρκετές ομοιότητες. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή και ιστορικά, ας πούμε, το ότι η Ελλάδα έμεινε εκτός του Ανατολικού Μπλοκ και η Νότια Κορέα έμεινε εκτός λόγω του πολέμου. Σωστά. Και αυτή η ένταση που υπάρχει με την Τουρκία και της Ελλάδας, υπάρχει ίδια ένταση μεταξύ Κορέας και Ιαπωνίας. Mm-hmm. Ιστορικά γεγονότα, κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν λυθεί ακόμα. Ναι, γιατί ήταν η Ιαπωνική η Κορέα παλιά. Σωστά. Γι' αυτό υπάρχουν αρκετές ομοιότητες, έχω να πω. Αποκτήσατε την ανεξαρτησία σας μετά την πτώση, μετά το γεγονός ότι έχασε η Ιαπωνία τον πόλεμο. Ναι, και επίσης η Αμερική. Η Αμερική μπήκε μέσα και έφτιαξε τη Νότια Κορέα. Σωστά. Και ο Στάλιν τότε ήθελε να πάρει τη Βόρεια. Ακριβώς. Τέλος πάντων, πολύ διαβασμένος, είμαι ιστορία. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έκανα αυτό και έκατσα και διάβασα. Ναι. Διότι έχεις διαβάσει πολύ για την Ελλάδα και σου αρέσει η Ελλάδα, παρόλο που δεν σου φέρθηκε στα παιδικά σου χρόνια πολύ καλά. Ναι, εντάξει. Τώρα η Ελλάδα, η δυσκολότερη ερώτηση γενικά για μένα είναι αν είμαι από την Ελλάδα ή από την Κορέα. Δηλαδή, όταν με ρωτάνε από πού είσαι, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί την Ελλάδα την νιώθω χώρα μου, αλλά μετά. Είναι και το κομμάτι της Κορέας που μπαίνει μέσα και πραγματικά θέλει να μπει στο κομμάτι της ταυτότητάς μου. Οπότε η Ελλάδα πραγματικά είναι. Θέλω να πω, λέω ότι είναι και η δική μου χώρα, ότι είμαι από εκεί. Έχεις ελληνική ταυτότητα? Δεν έχω. Έχεις ζητήσει? Έχω ζητήσει. Έφτιαξα και TikTok που ζητάω την ελληνική ταυτότητα, επειδή έχω γεννηθεί εδώ, έχω πάει σχολείο, έχω πάει γυμνάσιο, όλα έτσι. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, αλλά δυστυχώς δεν μου έχει έρθει. Ναι. Είναι περίεργο, ας πούμε, που οι Έλληνες και ειδικά τα παιδιά συμπεριφέρονται στους Ασιάτες τόσο άσχημα. Η αλήθεια είναι πως, εντάξει, όλα προέρχονται, πιστεύω, από την άγνοια. Ότι δεν ξέρουν πολλά πράγματα γενικά για την ασιατική κουλτούρα. Οπότε πιστεύω εκεί, δηλαδή, δεν μπορώ να έχω κακία προς τέτοιες συμπεριφορές που έρχεται από άγνοια. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακοπροαίρετη που θέλουν, ας πούμε, να σε μειώσουν τόσο πολύ. Δεν όμως στενοχωριώσουν σε παιδάκι. Εννοείται πως στενοχωριόμουν. Ήταν δύσκολη αυτή η καιρή. Γιατί εμένα το ερώτημα μου είναι το εξής. Γιατί πρέπει να το υποστώ αυτό? Γιατί το δύσκολο κομμάτι με μένα είναι ότι η εμφάνιση η ίδια δίνει μία αφορμή στον άλλον να με κορυδέψει ή να με υποτιμήσει. Ενώ με τη συμπεριφορά μου ή με αυτό που λέω, δεν έχω δώσει καμία αφορμή έτσι. Αλλά το ότι μπαίνω σε ένα χώρο και ξαφνικά παίρνω μια προσοχή που δεν τη ζητάω, έτσι, χωρίς να το θέλω. Χωρίς να το θες. Όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Σε καλούσαν στα πάρτι? Νομίζω ναι, με καλούσανε. Νομίζω ναι. Σου φαίνεται περίεργο που τις απόκριες πολλές Έλληνες δίνονται παιδάκια Ασιάτισες, Κινέζες, Ιαπωνέζες? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Μου φαίνεται λίγο περίεργο όταν το κάνουν υπερβολικό. Δηλαδή, όταν βάφουν το πρόσωπό τους μετά πολύ λευκό. Μετά, όταν βάζουν, ας πούμε, κινέζικη στολή και ιαπωνικό make-up. Και όταν τα ανακατεύουν όλα αυτά, σίγουρα είναι περίεργο. Ναι. Χρησιμοποιούμε τον πολιτισμό μας για να κάνουμε ένα αστείο, ίσως. Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά επειδή είναι από άγνοια πάλι, δηλαδή δεν νομίζω ότι το κάνουν κοροϊδευτικά. Ναι. Θέλω να πιστεύω, οπότε προσπαθώ να μην το παίρνω τόσο έτσι βαριά. Στην Κορέα, διάβασα ότι ζούσατε πολύ περίεργα και σε ένα σπίτι που ζούσατε σχεδόν στο πάτωμα. Ναι. Σαν να θυμίζει λίγο την ταινία του Parasite. Το Parasite. Ναι. Εντάξει, η μόνη ίσως διαφορά είναι ότι δεν ήμασταν υπόγειο, ήταν ισόγειο. Και κοιμόσασταν στο πάτωμα. Ναι. Καταρχάς δεν υπήρχε μόνο ένα δωμάτιο, θυμάμαι, το οποίο το μοιραζόμασταν. Ή οι γονείς μου θα κοιμόντουσαν στο σαλόνι ή εμείς στο σαλόνι. Και στα πατώματα γενικά και μια κουζίνα είχε. Επίσης η τουαλέτα ήταν έξω. Οπότε
υπήρχε άλλη μια οικογένεια που ζούσε απέναντί μας και χρησιμοποιήσαμε μαζί αυτή την τουαλέτα. Αυτό συνέβη όταν φύγανε να γυρίσουν πίσω οι γονείς σου και μείνατε για λίγο χρόνο στην Κορέα και μετά από 2 χρόνια ξαναγυρίσατε στην Ελλάδα. Σωστά. Ή πρέπει να ήμουν 5 χρονών περίπου. 5 με... Και τα θυμάσαι όλα αυτά. Μου ήταν λίγο σοκαριστικό γι' αυτό μάλλον. Και μετά σου ήταν σοκαριστικό το ότι γύρισε σε ένα ελληνικό σχολείο. Ακριβώς. Γιατί στην Κορέα τα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Και μιλάμε, είμαι σε μια χώρα που είναι αυτό που σας είπα ότι δεν παίρνω την προσοχή αυτή που δεν τη θέλω, έτσι. Είμαι ανάμεσα στη άλλα σκισομάστη κορεατάκια, ας πούμε, έτσι. Παίζουμε μαζί, μιλάμε τη γλώσσα μας, μου λένε ότι είμαι πολύ όμορφο παιδάκι, πολύ έξυπνο κτλ. Και έρχομαι στην Ελλάδα και δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή, πατώνω στους βαθμούς επειδή δεν ξέρω τι διαβάζω, δεν ξέρω τι μου ζητάνε. Τα άρθρα, εντωμεταξύ, ήταν το πιο δύσκολο πράγμα για μένα. Τα άρθρα. Τα άρθρα. Ναι, γιατί λέμε, ας πούμε, το τραπέζι. Το τραπέζι. Ναι. Γιατί είναι το, ας πούμε, και δεν είναι, ας πούμε, ή δεν είναι ο. Σου λένε, ας πούμε, με την κατάληξη ως είναι αρσενικό. Και μου λένε, ας πούμε, λέω εγώ, ο κόστος. Και μου λένε, λάθος, το κόστος. Δεν αφού ξέρω. Είναι αρσενικό, ναι. Αυτό. Οπότε, τέτοια... Αλλά τα έμαθες πολύ καλά, πήγες και στο πανεπιστήμιο. Έκανα πάρα πολλά ιδιαίτερα μαθήματα. Οι γονείς μου πρέπει να δώσαν πάρα πολλά χρήματα. Στα ελληνικά, ειδικά. Ναι. Ενώ στα μαθηματικά, εντάξει, ήταν εύκολα. Εγώ τα... Ήτανε... Από την ελληνική κουλτούρα, τι αρέσει περισσότερο, το φαγητό, ο χορός. Ναι, σίγουρα. Πολύ ωραίο είναι γενικά αυτή η ανθρωπιά, να το πω έτσι, που υπάρχει. Δηλαδή. Νομίζω αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Είναι πολύ απαιτητική. Αυτή η ζεστασιά, ας πούμε, το ότι θα πας σε ένα χωριό και θα συναντήσεις έναν άνθρωπο που θα σου μιλήσει ανοιχτά. Σωστά. Ακόμα και έξω, δηλαδή, αν ας πούμε, καθυστερήσει μια παραγγελία, για παράδειγμα. Εμείς έχουμε κατανόηση. Έτσι. Λέμε ότι okay, είναι κάποιος μέσα, μαγειρεύει, δυσκολεύεται. Ενώ στην Κορέα με το πεντάλεπτο, έτσι, με το δεκάλεπτο, πού είναι. Πού είναι το φαγητό. Εγώ είχα έρθει από πριν, το θέλω τώρα. Ενώ στην Ελλάδα είναι λίγο πιο ανθρωπίνη η ατμόσφαιρα. Ναι. Κατανόηση. Κάνεις πολλές συνταγές μαγειρικής στο TikTok. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να ασιατικές, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί και εμείς, ας πούμε, μας αρέσει η ασιατική κουζίνα. Χρησιμοποιείς πολλά πράγματα τα οποία είναι συσκευασμένα. Σωστά. Ίσως το πιο ασιάτικο, η ασιάτικη συσκευή που χρησιμοποιεί είναι η ριζιέρα, ναι, το rice cooker, το κορεάτικο. Τι άλλο, γενικά το wok ίσως δεν είναι βέβαια κορεάτικο, είναι κινέζικο. Το κορεάτικο barbecue τι διαφορά έχει από το ελληνικό δημιουργικό ψησταριά. Ξέρω, να πω ίσως το κρέας, ότι είναι λίγο πιο ψιλοκομμένο. Λίγο συνδυασμός που τα βάζουμε λίγο με μαρούλι, λίγο με κορεάτικη σόσα, όλα αυτά είναι πάρα πολύ... Πηγαίνεις συχνά στην Κορέα? Πηγαίνω κάθε φορά, κάθε 3 χρόνια περίπου. Πόσο? Κάθε 3 χρόνια περίπου. Κάθε 3 χρόνια. Και καλά κάνεις. Έχεις συγγενείς εκεί, φαντάζομαι. Σωστά. Ναι. Τους βλέπεις και χαίρεσαι. Οπότε είσαι Ελληνίδα και αισθάνεσαι και Κορεάτισσα. Σωστά. Και πολύ καλά κάνεις. Και εύχομαι να πάρεις την ταυτότητα πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Παυλίνα. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Κοντά. Ήταν τιμή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ναι, έχει μετά φτιάχνει κάτι χοιρινό καρέ η γογό μας. Ναι. Θες να κάτσεις. Εντάξει, αν μου προσφέρετε για την... Φυσικά, εννοείται. Τιμή μας. Εγώ ποτέ θα σας φτιάξω όμως. Ποτέ θα μας φτιάξεις. Ναι, να σας μαγειρέψω λίγο. Να μας μαγειρέψεις. Αλλά θέλω οργανωμένο κορεάτικο φαγητό. Ωραία. Γογό, άλλη μια μερίδα.